100%. Τα νοσοκομεία και η υγεία βεβαίως είναι αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά την ευθύνη λειτουργίας του κεντρικού κράτους, αλλά ουσιαστικά έχουν αποκλειστικούς χρήστες εμάς. Άρα μας ενδιαφέρει απόλυτα και κύρια. Πρώτο αγαθό κοινωνικό υγεία, δεύτερο η παιδεία, η ισότητα. Αυτά τα παρατάμε, δεν είναι αρμοδιότητά μας. Όχι, έχουμε λόγο. Πρέπει να παραμένουμε και κακώς τόσα χρόνια που υπήρχε αυτή η ουδετερότητα από την τοπική αυτοδιοίκηση του Πύργου κυρίως. 20 χρόνια δεν είχε πει ποτέ θέμα λειτουργία νοσοκομείου στην περιοχή. Γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα. Για το δύσκολο είμαστε εδώ. Δηλαδή τι κάναμε. Γεμίσαμε πλακάκια όλες τις πλατείες, κάναμε διάφορα εργάλια και μείναμε χωρίς καλή υγεία, χωρίς τον δρόμο Πάτρα Πύργος, χωρίς πανεπιστήμιο. Γιατί αποφεύγαμε να συγκρουστούμε. Γιατί πρέπει να τα έχουμε καλά με διάφορες εξουσίες, να κάνουμε τα δικά μας, τα μικρά. Αυτή η αντίληψη σε εμάς δεν βρίσκει χώρο. Σας λέω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να ασχοληθούμε επικουρικά, να ενισχύσουμε τους γιατρούς, το σωματείο εργαζομένων και όλους που παράγουν τις υπηρεσίες υγείας. Αυτοί ουσιαστικά είναι οι ιδιοκτήτες του νοσοκομείου και όχι οι διοικήσεις. Σας το λέω από εμπειρία και ως γιατρός αλλά και ως στέλεχος διοίκησης, τα νοσοκομεία είναι γιατροί και εργαζόμενοι. Όλοι οι άλλοι είναι πάνω σε αυτούς φορτία. Δεν μπορεί τη δύναμη του γιατρού που σώζει τον άρρωστο, που διασφαλίζει τον μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό, δεν την έχει κανένας. Μόνο ο Θεός είναι μετά. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλα τα άλλα μπορεί να κάνετε συγκρίσεις ό,τι θέλετε πείτε, αλλά είναι η στιγμή που θα βρεθείτε στα επίγοντα και θα καταλάβετε λοιπόν τι αξία έχει για τον κάθε άνθρωπο το σύστημα υγείας. Όπου εκεί μιλάς εσύ ο Θεός και ο γιατρός και είσαι τελειωμένος. Ενώ δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε οικονομική δυνατότητα, ούτε ποιος είναι, ούτε τι είσαι. Αυτό όμως εδώ το βιώνουμε άσχημα. Έφτασε σε οριακή κατάσταση στο νοσοκομείο και σας το λέω ναι, ότι λειτουργεί επικίνδυνα. Γιατί υπήρχε λογική, δεν ασχολείται κανένας φορέας της περιοχής, γιατί να ασχοληθούμε δεν είναι δικό μας, δεν είναι η υγεία των πολιτών, δεν είναι δικιά μας. Τι νοσ είναι, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, εμείς, τι είναι αυτό, τι αντίληψη είναι αυτή. Δεν είναι εργολαβική αντίληψη, δηλαδή εγώ κερδίζω από αυτό, ασχολούμαι μόνο αυτό. Δεν ασχολούμαι άλλο. Με αποτέλεσμα, το νοσοκομείο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία σε υποδομές και σε εξοπλισμό, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει κατασκοπατηθεί από τη λίστα λεχοσίτου. Ιδιαίτερα δε ο παθολογικός τομέας είναι μια τραγωδία. Μια τραγωδία όπου με δύο γιατρούς προσπαθούν να έχουν να νοσηλεύουν 50-60 ασθενείς στις κλινικές, γιατί δεν υπάρχει ψωμετρική διαφορά να έχουμε απορροή. Κανόνες κοινής λογικής έχουν παραβιαστεί σε όλα τα επίπεδα. Και τώρα πηγαίνει ο κόσμος και εκεί και χειροδικεί με τους γιατρούς που πάνε να τον σώσουν. Έχει πολύ ειδικό. Κάποιοι λίγοι. Δεν είναι το πρόβλημα λοιπόν. Το πρόβλημα είναι αυτό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Διώξανε και γιατρούς δηλαδή. Αυτό το φοβερό. Διώξανε και γιατρούς. Είχαμε δύο πνευμονολόγους. Ξέρετε σήμερα οι υποειδικότητες. Δηλαδή, εντάξει, οι καρδιολόγοι ναι, κάνουν δουλειά. Οι πνευμονολόγοι ήταν δύο για παράδειγμα. Που όλα τα παθολογικά περιστατικά έχουν και καρδιολογικό και πνευμονολογικό πρόβλημα. Και διώξαν τον ένα κατηρικά να πάει στο Ρίο. Και βρήκαν εδώ την κυρία Βασιλείου για παράδειγμα, η οποία είναι υπεύθυνη για να λειτουργεί τα επίγοντα, να της αναθέσουν όλο οτιδήποτε πνευμονολογικό υπάρχει στο νοσοκομείο. Και όχι μόνο αυτό. Οτιδήποτε υπήρχε και μια δομή που υπήρχε μέχρι τις εκλογές, ξυλώθηκε με τεκλογικά, προεκλογικά, δεν ξέρω σε ποια λογική, προϊσταμένες, υφισταμένες, μια καταστασία στο προσωπικό που έχει την αίσθηση ότι διώκεται. Και εμείς καθόμαστε και παρατηρούμε πώς θα πεθάνει, ας πούμε να λέμε αν αυτός πέθανε γιατί δεν το προσέξαμε. Και ενώ δεν είναι έτσι, δεν προλάβαμε να το προσέξουμε, δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Ένας γιατρός που είναι πάνω στην διοίκηση, κάτω έχει ειδικευόμενους και αγροτικούς. Αυτοί δεν παίρνουν αποφάσεις, περιμένουν τον ειδικευμένο. Δεν προλαβαίνει λοιπόν να πηγαίνει πάνω κάτω. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και εκεί υπάρχει έλλειμμα. Έλλειμμα και από εσωτερικά των νοσοκομείων. Αντίδραση και μαρτυρία και παρέμβαση και διεκδίκηση. Γιατί έχουν ψηλοβολευτεί και κάτι σε συναλλαγές με τις διοικήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πριν κάποια χρόνια δεν ήταν τέλεια, ήταν καλύτερα όμως. Ήταν καλύτερα. Σας το λέω, η παθολογική κλινική λειτουργεί σε επικίνδυνα όρια. Πρώτον για τους γιατρούς, διότι θα αρπάξουν καμιά αστική ευθύνη, γιατί δέχονται να δουλέψουν σε τέτοιες συνθήκες ή όταν απομονωθείς για το περιστατικό και πας στο δικαστήριο
σας το λέω, οι διοικήσεις αυτές είναι για 3-4 εβδομάδες ακόμα. Δεν υπάρχει υγειονομική περιφέρεια ακόμα, προχτές ανέλαβαν, οι οποίοι όλοι αυτοί, να ξέρετε, παίζουν τον ρόλο του κυματοφράση. Οι μονάδες του νομού, οι άλλες δύο